ξεκινάμε για το 2019, να ευχηθούμε πρώτα καλή χρονιά και ξεκινάμε την πρώτη μας καθιερωμένη ενημέρωση. Η προσέγγιση μας είναι στρατηγική, εγκρίναμε τον νέο οργανισμό και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τον νέο οργανισμό. Άρα λοιπόν όλη η παρουσίαση γίνεται με βάση αυτό. Η πρώτη μας επιτυχία με τον νέο οργανισμό είναι ότι ο διορισμός του νέου υποδιοικητή μας, τον αναπληρωτή διοικητή, του κυρίου Ανδρέα Πάλι, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας και είναι άτομο με πολλά προσόντα και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε ευαίσθητους τομείς. Και πριν συνεχίσω, θα ήθελα να πεις, Ανδρέα, με ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τομάρα. Ήρθα πρόσφατα στο νοσοκομείο και βλέπω ότι είμαστε όλοι εδώ πέρα, είμαστε όλοι μια ομάδα να συνεισφέρουμε, να βάλω και εγώ ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου, να κρατήσουμε το Πανεργατικό στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εδώ πέρα στο νοσοκομείο και να τους ευχηθώ μια πάρα πολύ καλή χρονιά για το 2019. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Συνεχίζοντας λοιπόν για τον νέο οργανισμό, έχουμε ήδη ενημερωθεί ότι λειτουργεί το γαστρεντερολογικό και έχουμε προσλάβει δερματολόγο γιατρό. Αυτές είναι οι πρώτες μας επιτυχίες. Επίσης, έχουμε οργανώσει το τμήμα επιδότων περιστατικών, αλλά δεν έχουμε ακόμα προσλάβει τους 6 γιατρούς που έχει γίνει η προκήρυξη. Από ό,τι μαθαίνω, κοντεύουν να τελειώσουν οι αξιολογήσεις, οπότε σύντομα θα έχουμε τον νέο διευθυντή. Από τους βραχυχρόνιους στόχους που έχουμε θέσει, τα έχω και γραμμένα, θα σας τα δώσω. Κάτι άλλο που έχουμε πετύχει είναι εγκαταστήσαμε το ογκολογικό μας τμήμα με τον νέο γιατρό στο νέο χώρο και λειτουργεί με τις νέες 6 πολυχρόνιες ογκολογικές και δεν έχουμε πλέον καμία έλλειψη από φάρμακα κλπ. Λειτουργούμε κανονικά. Η απόδοση των χώρων, ξέρετε εδώ από παλιά το νοσοκομείο, το οποίο φιλοξενείται στους χώρους της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, είχε παραχωρήσει χώρους στην περιφέρεια που στη συνέχεια πήγανε στην αποκεντρωμένη, στην Πάτρα και στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή εδώ. Επειδή ακούμε και κάποια παράπονα από διάφορους, η διοίκηση του νοσοκομείου τα βρήκε αυτά, προσπαθήσαμε να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα, έχουμε στενή συνεργασία με την περιφέρεια και τι κάναμε, είπαμε να δώσουμε λίγο χρόνο στις υπηρεσίες αυτές να βρουν άλλους χώρους. Το έκαναν, έχουν κάνει διαγωνισμούς. Ήδη τώρα πληροφορήθηκα ότι το αρχές Μάρτη μεταπομίζει η μία υπηρεσία και στη συνέχεια θα μεταπομίσει και η άλλη. Αυτή ήταν η οραστική λύση που έπρεπε να δώσουμε. Συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς και το πετύχαμε. Αυτό έπρεπε να κάνουμε και αυτό κάναμε, νομίζω. Άλλα θέματα. Επίσης έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το στρατό και έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε μια διευθέτηση σε χώρους που μπορούσε να μας παραχωρήσει ο ελληνικός στρατός και αυτό προχωράει. Είναι και αυτό σε εξέλιξη. Προσλήψεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού θα σας πω μόνο τα κυριότερα για να σας τα δώσω αναλυτικά. Σας έχω ξαναπεί ότι το 2012 είχαμε κάνει σύνολο 9 προσλήψεις, το 2013 9, το 2014 11, το 2015 18, το 2016 26, το 2017 41 και το 2018 κλείσαμε με 84. Προφανώς όμως αυτό δεν υπάρχει αυτοί που φεύγουν, αλλά δεν υπήρχε σε κανένα έτος. Και προφανώς στα τελευταία έτη είναι και αυτούς που προσλάβαμε για την καθαριότητα και τη σύντηση. Για να πούμε στις προσλήψεις που έχουμε κάνει το τελευταίο έτος σε ιατρικό προσωπικό, έχουμε προσλάβει το 16 6, το 17 13, το 18 8 και είναι σε εξέλιξη 19 διορισμοί αυτή τη στιγμή. Θα σας δώσω τα πλήρη στοιχεία και για το ιατρικό προσωπικό, οπότε μπορείτε να τα μελετήσετε και να ανακοινώσω και εγώ ότι δείτε από αυτά ότι είναι πιο ενδιαφέρον. Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω είναι για τις επενδύσεις και τις δωρεές. Έχουμε πολύ σημαντικές δωρεές στο νοσοκομείο μας. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά, μόνο γιατί είναι όλα αναλυτικά γραμμένα εδώ, τις δωρεές για υπερήχο καρδιογράφο και υπερήχο τομογράφο που μας έκανε ο κύριος Τσόλης, που ήταν πάρα πολύ σημαντική δωρεά, μας έλυσε πολλά προβλήματα. Να σας αναφέρω, είναι όλα αναλυτικά γραμμένα που τώρα θα σας τα δώσω, να σας αναφέρω
τη δωρεά για το γαστροεντερολογικό που μας έκανε μέσω του Αιγαίας ο κύριος Θανάσης Μαρτίνος, ο συμπατριώτης μας, και την προμελέτη για τη μεταφορά του ογκολογικού και του ψυχιατρικού τομέα που μας έκανε μια χρηματοδότηση η Παναγκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και με αυτά τα λίγα χρήματα που μας έδωσε, καταφέραμε και ξεπλοκάραμε το θέμα και προχώρησε και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Είχαμε αποτελέσματα στο ογκολογικό και πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και στο ψυχιατρικό τομέα. Επίσης, είναι σε εξέλιξη μια χρηματοδότηση από την περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί όπως σας είπα έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους φορείς, για οφθαλμολογικό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Είναι επίσης σε εξέλιξη, δηλαδή πιστεύω σε κανένα μήνα θα έχει τελειώσει η διαδικασία. Ένα διαγωνισμό για ανανέωση παλιού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του κλιβάνου, που υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα σε αυτό και θα το λύσουμε πολύ σύντομα, από μια χρηματοδότηση 187.000 που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε χρηματοδότηση επίσης από το Υπουργείο Υγείας για προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου ύψους 362.000 ευρώ. Και έχουμε επίσης, έχει τελειώσει αυτό, έχει ανατεθεί στη Δεπανόμ το έργο, στην ΚΤΥΠ, μάλλον ΑΕ, έτσι είναι το νέο της όνομα, μια χρηματοδότηση του έργου για το ψυχιατρικό τομέα ύψους 320.000 ευρώ επίσης. Με βάση κάποια δημοσιεύματα που γίνονται τελευταία και κάποια συζήτηση που γίνεται και επειδή έχουμε και τις εκλογές τώρα και πάντα τα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία της Τρίπολης πιστεύω λίγο περισσότερο εμπλέκεται παλιότερα στα θέματα τα πολιτικά, εμείς έχουμε προσπαθήσει και κρατάμε το νοσοκομείο μακριά από την πολιτική. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας δουλειά, η πολιτική να κάνουμε τη δική τους δουλειά. Συνεργαζόμαστε με όλους. Έχουμε και κάποιους υποψήφιους εδώ στο νοσοκομείο, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, αλλά δεν πρέπει να αναπυγνύουμε τα θέματα του νοσοκομείου με τα εκλογικά θέματα. Σε αυτά τα θέματα λοιπόν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει καμία μικροπολιτική εκμετάλλευση των θεμάτων που έχουμε εδώ στο νοσοκομείο. Προφανώς υπάρχουν και προβλήματα. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε και τα λύνουμε. Τα προβλήματα που λύνονται, τα λύνουμε. Δεν πρέπει λοιπόν να βρίσκουμε ευκαιρία τώρα με τις πολιτικές εξελίξεις και να βάζουμε στη μέση το νοσοκομείο. Επίσης δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με τα όμορα νοσοκομεία. Με τα όμορα νοσοκομεία συνεργαζόμαστε. Ανοίγουμε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας στην ΕΚΤΥΠΕ. Συνέχεια δανειζόμαστε υλικά, προσωπικό, έρχονται γιατροί από εμάς, πάνε γιατροί από εμάς εκεί πέρα. Αυτή στα άλλα νοσοκομεία, αυτή την ευθύνη την έχει η ΕΚΤΥΠΕ και προφανώς συνυπολογίζει τις ανάγκες και παίρνει τις αποφάσεις. Και έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή μόνο και αν δεν γινόταν αυτό. Και προφανώς έχουμε και ανταλλαγή ασθενών, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς μεταφέρονται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Κυρίως εμείς δεχόμαστε ασθενείς με τις ειδικότητες που είναι μοναδικές στην περιφέρεια, όπως είναι η νευροχειρουργική, η παιδοχειρουργική, η μαθοχειρουργική κτλ. Για τους χώρους της περιφέρειας, είπαμε ότι έχει διευθετηθεί το θέμα. Και για την ενέργεια έχουμε ενημερώσει τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο για τα προβλήματα της ενέργειας που έχουμε, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας που έχουμε εδώ στο νοσοκομείο μας, γιατί είναι ένα παλιό νοσοκομείο. Δυστυχώς παλιότερα δεν είχαν γίνει εδώ κάποιες επενδύσεις. Έχουμε κάνει ενημερώσεις σε όλους τους φορείς και περιμένουμε κάποιες λύσεις, έχουμε κάνει κάποιες προμελέτες. Παράλληλα όμως εμείς δεν περιμένουμε τις μελέτες, έχουμε φροντίσει και έχουμε μειώσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την ποσότητα των καυσίμων που καταναλώνουμε. Έχουμε περίπου μια πρώτερος υπολογισμός, ένα 15% μείωση στα καύσιμα από οικονομίες που κάνουμε από καλύτερη διαχείριση. Και κλείνοντας, θα θέλω να θυμίσω κάτι, ότι γιατί η υγεία δεν πρέπει να είναι πεδίο πολιτικού ανταγωνισμού. Θα θυμάστε ότι το νοσοκομείο είχε πρωτολειτουργήσει στο τέλος του εμφυλίου πολέμου περίπου. Και τότε τα πάθη ήταν πολύ έντονα. Οι αρκάδες Ελληνοαμερικανοί που είχαν χρηματοδοτήσει για να φτιάξει το νοσοκομείο και το παραχώρησαν, είχαν βάλει όρο ότι σε αυτό το νοσοκομείο εκείνη την εποχή θα νοσηλεύονται όλοι, από όλες τις πλευρές. Μην το ξεχνάμε λοιπόν για αυτό σήμερα, που τα πράγματα είναι προφανώς πολύ πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ.